Χαίρετε καλοί μου φίλοι, χαίρετε καλοί μου χριστιανοί. Από σήμερα εγκαινιάζουμε κάτι νέο για σας. Είναι μια εκπομπή μέσω της τηλεόρασης, μια επικοινωνία που θα έχουμε και πάλι μαζί. Την είχαμε προσφάτως μέσα από την ραδιοφωνική συχνότητα της Πειραϊκής Εκκλησίας. Αυτό για διάφορους λόγους σταμάτησε. Θα συνεχίσουμε μέσα από το φιλόξενο αυτό κανάλι της Οδύς TV, ένα κανάλι που στηρίζεται στην ανιδιοτέλεια και στην πίστη των ανθρώπων και σκοπό έχει να βοηθάει τον κόσμο στην πορεία του προς τον Χριστό, στην οδό της σωτηρίας. Και γι' αυτό μέσα από τις τηλεοπτικές εκπομπές της Οδύσσιας TV θα δείτε ότι αναφέρονται προβλήματα που αφορούν τον άνθρωπο σε σχέση όμως πάντοτε με το Θεό. Γιατί το κέντρο της Οδύσσιας είναι ο Χριστός, το κέντρο της ζωής μας πρέπει να είναι ο Χριστός και τα παιδιά εδώ στην Οδύσσια μέσα από την ανιδιοτέλεια θα σας παρουσιάζουν σε ταχτά διαστήματα. Πιστεύω ότι αυτό κάποια στιγμή και σύντομα θα γίνει και πιθανόν και σε μεγάλο ωράριο και σε 10 ώρες και σε 24, μακάρι να γίνει και 24 ώρες μετάδοση εκπομπής, θα βοηθήσει ο Θεός να μας φέρουν πιο κοντά στο Χριστό μας, πιο κοντά σε Αυτόν που μας αγαπά και εμείς Τον αγνοούμε. Ξέρετε, είναι μεγάλο πράγμα κάποιος να σε αγαπά και εσύ να μην Τον γνωρίζεις ή να Του γυρίζεις την πλάτη. Άσχημο πράγμα. Ξέρετε, σε καιρούς αποστασίας, σήμερα όλοι οι άνθρωποι ψάχνονται. Κοιτάνε να βρουν, ας πούμε, την απόλαυση, να βρουν την ευτυχία μέσα από διάφορα πράγματα, εφήμερα πράγματα, μέσα από τον πλούτο, μέσα από εξάρτηση από αντικείμενα, από πάθη και νομίζουν ότι όλα αυτά εμπεριέχουν ευτυχία και εκεί θα ανακαλύψουν το νόημα της ζωής. Το νόημα της ζωής, καλοί μου άνθρωποι, καλοί μου χριστιανοί, είναι ο Χριστός μας, είναι η πίστη μας. Έχουμε ένα θησαυρό στα χέρια μας και αυτόν τον αγνοούμε. Και κάθε πορεία, κάθε άνθρωπος για τον Κύριο είναι ξεχωριστός. Είναι ένα ξεχωριστό πρόσωπο, το οποίο πρόσωπο επικοινωνεί προσωπικά με τον Θεό, χωρίς μεσάζοντες, χωρίς να μεσολαβείς κάποιος άλλος. Ξέρετε, είναι σημαντικό πράγμα να επικοινωνείς με αυτόν που σε δημιούργησε, με τον Θεό, με αυτόν που έχει δημιουργήσει το σύμπαν. Τι σπουδαίο, μόνο και μόνο να το αντιληφθείτε αυτό και να έχετε αυτή την επικοινωνία είναι μεγάλο πράγμα. Και η επικοινωνία σήμερα στην Εκκλησία μας λέγεται προσευχή. Ωστόσο, εμείς μέσα στα πάθη κυλιόμαστε, μέσα στα πάθη αναρωτιόμαστε πολλές φορές πού βαδίζουμε, απελπιζόμαστε, μας πιάνει απόγνωση, αυτοκτονούν. Ένα παιδάκι πριν από μέρες αυτοκτόνησε, λέει 16 χρονών. Γιατί κανένας μέχρι τότε δεν είχε φροντίσει να του πει τι είναι ο θησαυρός της πίστης, τι είναι ο Χριστός μας και ποια είναι η πορεία του ανθρώπου, ποιο είναι το νόημα της ζωής. Βέβαια, για τον καθένα μας ξεχωριστά υπάρχει ένας διαφορετικός δρόμος που μπορεί να φεύγει από διαφορετικά μονοπάτια, θα το έλεγα εγώ, αλλά καταλήγουν στον ίδιο σκοπό. Σήμερα λοιπόν έχω ένα εκλεκτό φίλο και καλεσμένο να μας μιλήσει για το πώς απελευθερώθηκε από ένα φοβερό πάθος, το πάθος του αλκοολισμού, το οποίο πάθος ταλαιπωρεί χιλιάδες ανθρώπους. Εκεί βρίσκουν μια ευχαρίστηση, πέφτουν στο ποτό, νομίζουν ότι το ποτό επειδή τους φέρνει σε άλλο τύπο ζωής, νομίζουν ότι ξεχνάνε τα προβλήματα. Δεν τα ξεχνάς εκεί, τα θυμάσαι περισσότερο και μετά διωγγώνονται αυτά και δημιουργούνται μια κατάσταση εξάρτησης με ένα πράγμα το οποίο σε κρατάει εχμάλωτο, σε εχμαλωτίζει, σε παγιδεύει. Γι' αυτό λοιπόν το πάθος θα μιλήσουμε σήμερα και πριν σας παρουσιάσω τον καλεσμένος μας που μαζί θα μιλήσουμε, τον Γιάννη τον Αραμπατζή, να σας πω πώς τον γνώρισα. Και να σας πω και τι σχέση είχα εγώ με τον Γιάννη από την πρώτη στιγμή. Είδα κάποια στιγμή έναν άνθρωπο πάνω στο αναλόγιο της Αγίας, του Ιερού Ναού της Αγίας Παρασκευής στη Νέα Σμύρνη, με μια κοτσίδα, τότε είχε κοτσίδα, και ήρθε πάνω για να ψάλει. Έκανε δεύτερη φωνή. Μου είπε ότι είναι μουσικός. Εγώ δεν τον πλησίαζα, να σας πω την αλήθεια, να το εξομολογηθώ. Δεν τον πλησίαζα γιατί τον έβλεπα αποκρουστικά. Λέω, τι θέλει αυτός με την κοτσίδα και ήρθε εδώ. Δεν έχει ευπρέπει απέναντι στον οίκο του Θεού και έλεγα χίλια δυο πράγματα τα οποία δεν ξέρεις, ας πούμε, μέσα στο ναό τι γίνεται. Ήμουν εγώ ο καλός και εκείνος ο κακός. Έτσι το βλέπα. Έλεγα πώς ήρθε έτσι στο ναό. Όμως αυτός ο άνθρωπος ήρθε με ένα θαυμαστό τρόπο στο ναό και όταν τον γνώρισα
άνοιξε ένα, πραγματικά ένας ορίζοντας γνώσεων, των γνώσεων που αγνοούσα. Είδα από ένα διαφορετικό δρόμο πώς τον προσέγγισε ο Θεός και τον έφερε στον οίκο του. Και όχι μόνο τον έφερε στον οίκο του, του έμαθε να ζει μαζί του. Και σήμερα ο Γιάννης ο Ραμπατζής, τον οποίο έχω εδώ, μουσικός και συγγραφέας πλέον, έχει γράψει αρκετά βιβλία τα οποία έχουμε δώσει σε όλους, τη δυνατότητα σε όλους τους ανθρώπους να τα προμηθευτούν μέσα από το στήλο της Ορθοδοξίας, στην εφημερίδα στην οποία είμαι διευθυντής, και να τους γνωστοποιήσει αυτό το θαύμα που ο ίδιος έζησε. Θα μας μιλήσει ο ίδιος για το πώς ξεκίνησε, τι ήταν, και θα δείτε την πορεία ενός ανθρώπου μέχρι να τον τραβήξει να ανταποκριθεί στην πρόσκληση του Χριστού. Στην πρόσκληση ο Χριστός τη δίνει προς όλους τους ανθρώπους, ανεξαιρέτως. Σκοπός είναι αν εμείς την πάρουμε. Ο Γιάννης κάποια στιγμή μέσα από ένα θαυμαστό τρόπο την πήρε. Καλώς ήρθες, Γιάννη. Καλώς σας βρήκα. Και είναι, τώρα έρχονται και οι γιορτές. Πολλοί θα το ρίξουν στο ποτό, στα μεθύσια. Γιατί οι γιορτές αυτές θυμίζουν και τα προβλήματα. Θα θέλουν να ξεφύγουν μέσα από αυτή τη διέξοδο του ποτού, του αλκοολισμού, να ξεφύγουν λίγο από τα προβλήματά τους. Όμως είναι επίκαιρο, γι' αυτό η σημερινή συζήτηση είναι περισσότερο επίκαιρη από κάθε άλλη φορά. Γιατί εν ώψη των Χριστουγέννων θα τους πεις εσύ τι έζησες με αυτό το πάθος. Γιατί το βίωσες από μικρό παιδί. Το ποτό, όταν το άρχισα εγώ, ήταν που λέμε μια μικρή στεναχώρια. Πω, τι έγινε, ας πιούμε λίγο. Μια μικρή χαρά, ας πιούμε λίγο. Μια μικρή εκείνο, μια μικρή αγάπη, μια μικρή απογοήτευση, μια μικρή, όλα μικρά, ας πιούμε λίγο. Αυτό όμως σιγά σιγά είναι συνήθεια. Και μετά, αν δεν έχουμε να πιούμε, η στεναχώρια ήταν εκείνη η μεγάλη, όχι άλλες. Το ότι δεν έχουμε ποτό. Ας πούμε, εγώ δεν μπορούσα να φανταστώ τη ζωή μου χωρίς ποτό. Να σκεφτείς ότι είχα διαβάσει για συμφορές στον κόσμο. Έλεγα, να, εκείνο έγινε, εκείνο, εκείνο, εκείνο. Η μόνη συμφορά που διάβασα και η οποία με πόνισε και έλεγα πόπο οι φουκαράδες ήταν όταν διάβασα για την ποτοαπαγόρευση στην Αμερική και έλεγα πώς ζούσε αυτός ο κόσμος χωρίς ποτό. Δηλαδή μου φάνηκε αδύνατο πράγμα. Ποτοαπαγόρευση, Παναγία μου, συμφορά. Αν γίνει αυτό εδώ, χαθήκαμε. Δηλαδή δεν μοιάζει τίποτα να μην γίνει ποτοαπαγόρευση. Τόση εξάρτηση. Τόση εξάρτηση. Και όχι μόνο αυτό, πηγαίναμε κάπου για επίσκεψη. Γιορτάζει ο Γιώργος. Επίσκεψη. Τι θα του πάμε, θα του πάμε. Ένα μπουκάλι ουίσκι θα του πάμε. Γιατί σε περίπτωση που δεν έχει εκεί ουίσκι, εγώ τι θα πιω. Δηλαδή πάντα η σιγουριά να υπάρχει ποτό. Έτσι πρέπει να είναι. Μάλιστα. Χωρίς ποτό. Τώρα μπορείς να γλύπνεις, ήταν κατουρημένες ποδιές να φιλήσεις, προκειμένου να κερδίσεις ένα ποτό, όταν δεν έχεις. Δηλαδή γίνεσαι, τι να σου πω, γελίος. Ένας άνθρωπος, όχι του βούρκου. Ο βούρκος είναι στον πάτο του βούρκου. Ξεφτελίζεσαι. Δαιμόνιο είναι αυτό. Είναι δαιμόνιο. Δαιμόνιο. Σε τραβάει από τη μύτη. Γι' αυτό βλέπεις ότι οι μεγαλύτεροι κατακτητές, ο Τσέγκες Χάν, κατάλαβε όλο τον κόσμο και γονάτιζε σε μια πιτσιρίκα μπροστά γιατί ήταν τρελός μαζί της. Χώρια που αν δεν είχε κρασί, σκότωνε τον υδροχό, τον ινοχό. Δεν έχετε κρασί. Πώς θα γίνει. Σκλάβος του κρασιού ποιος, αυτός που σκλάβωσε τη μισή γη. Μάλιστα. Τόση δύναμη έχει το. Το πάθος είναι τα εργαλεία του σατανά. Έχει τα εργαλεία, τα πάθεις. Δεν πάει να κάνει τέλεια. Από ό,τι θυμάμαι, Γιάννη, ξεκίνησες από ό,τι περιγράφεις και στο πρώτο βιβλίο, σε ένα από τα βιβλία στο Θεϊκές Παρεμβάσεις, περιγράφεις τη ζωή σου. Είναι το βιβλίο που εξέδωσε πριν από, νομίζω, το 16, το ένα χρόνο, ο Στήλος Ορθοδοξίας. Περιγράφεις τη ζωή σου. Ξεκίνησες ως νεαρό παιδί τότε από τη Θεσσαλονίκη. Εκεί ήταν η πρώτη επαφή με τη μουσική που είχες. Η πρώτη επαφή με τη μουσική ήταν εκεί. Ήταν ένα απόγευμα που έπαιζα 12 χρονών σε μια αλάνα και ακούω από ένα μπαλκόνι ένας παίζει κιθάρα. Άφησα τα παιχνίδια, άφησα όλα και πήγα από κάτω και άκουγα. Και μου λέει, σου αρέσει? Λέω, μου αρέσει. Έλα επάνω. Μου έδειξε ένα πράγμα. Ένα ακόρδο, α πούμε, κομπανιαμέντο. Ένα δεύτερο, σου αρέσει, τρελαίνω μόνο εγώ. Δεύτερη μέρα ξανά,
Κάνα 15 μέρες μου έδειχνε. Φεύγει διακοπές στο Βόλο και αφήνει την κιθάρα εκεί. Λέω, μπορώ να την έχω εγώ. Και όταν γύρισε, σχεδόν τα ίδια παίζαμε. Τόση, αλλά ήταν, πώς να σου πω, δεν πήγα ποτέ σε οδείο, ούτε απ' έξω δεν πέρασα. Ούτε, γι' αυτό και όταν χρειαστεί να δείξω σε μερικά παιδιά, οποιοδήποτε ζητούν να τους δείξω μουσική, τους λέω ναι, αλλά όχι, δεν θέλω χρήματα. Διότι δεν πλήρωσα τίποτα. Και δεν είμαι, όπως λένε μερικοί, αυτοδίδακτος. Είναι λάθος αυτός. Θεοδίδακτος. Διότι αν υπήρχε περίπτωση να γίνεις αυτοδίδακτος, όλοι θα γινόταν μουσική. Γιατί μόνο μερικοί γίνονται, αυτοί που έχουν το χάρισμα. Ο Θεός δίνει το κάθε χάρισμα σε κάθε μπράβο, είναι μερασμένα τα χαρίσματα. Εσύ είσαι θεοδίδακτος. Δεν έκανα καμιά προσπάθεια εγώ μόνος μου. Αλλά ένα πράγμα που ο διπλανός δεν το άκουγε, εγώ το άκουγα. Πήρα την κιθάρα και σιγά σιγά άρχισα να παίζω. Μάλιστα. Μετά άρχισα να παίζω πιάνο. Μπήκα στη δουλειά αυτή η οποία είναι, ας πούμε, ξαδέρφη του ποτού. Ναι. Πρώτα απ' όλα είναι η κόρη του Σατανά η νύχτα. Είναι η νύχτα. Δουλεύεις νύχτα πλέον. Η νύχτα εξελογιάστρα που λέμε. Η νύχτα εξελογιάστρα. Και δίπλα στο όργανο, το ποτηράκι, πάντα τότε πίναμε κονιάκ. Ένα κονιάκ τη νύχτα, μας έδινε το αφεντικό. Αργότερα έγιναν δύο τα κονιάκ, τρία τα κονιάκ. Μετά καμιά ρετσινούλα, ξέρω εγώ. Το είχαμε όλο στο κέφι. Δεν ήταν ακόμα αλκοολικός αλκοολισμός. Το πήγαινε σιγά σιγά, λάου-λάου. Λάου-λάου. Αλλά πήγαινε λάου-λάου γιατί δεν υπήρχαν εξωτερικοί παράγοντες. Όταν άρχισαν να μπαίνουν, ερωτεύτηκα. Άρχισαν να μπαίνουν προβλήματα που δεν τα ήξερα. Καινούργιες στεναχώριες. Τα τρία κονιάκ γίναν πέντε. Μάλιστα. Άρχισε να μεγαλώνει η ζωή, μπήνε αλλιώς και ό,τι γινόταν. Στο πρώτο μπλόκο, οπ, ποτό. Εκεί τι έχουμε από στεναχώρια. Πού είναι, γιατί έγινε αυτό. Οπ, ποτό. Η λύση ήταν αυτή. Τσιγάρο και ποτό. Έφτασε ένα σημείο που, ας πούμε ότι δεν ήταν επικίνδυνο ακόμα. Είχε βέβαια βλέψεις τέτοιες, αλλά δεν φαινόταν ακόμα τίποτα. Σώστας φρένας, όλη την ημέρα κανονικά, πίναμε μόνο την ώρα που δουλεύαμε, δεν πείραζε. Ήρθε το συμβόλαιο, πώς έγιναν τα πράγματα, να έρθω πάω Αμερική. Νέος, πόσο χρονών ήσουν τότε? 28. 28. Ήμουν 28 χρονών όταν έφυγα για Αμερική. Ήσουν και στην ΑΣΟΕ τότε, αν δεν κάνω λάθος, και περάσει τότε στο Πανεπιστήμιο. Ήμουν, ήταν ανωτάτη βιομηχανική. Ανωτάτη βιομηχανική. Ήταν στην παραλία της Θεσσαλονίκης. Μάλιστα. Και την ανωτάτη βιομηχανική έδωσε εξετάσεις και πέρασα μόνο και μόνο για να πάρω αναβολή. Για να μην φύγω να πάω φαντάρος. Σήμερα είναι εύκολο να πάρεις αναβολή. Σήμερα ναι, σήμερα. Τώρα με αυτό το νόμο που ψήφισαν είναι πολύ εύκολο αλλαγή φύλου. Πας και δηλώνεις ότι αισθάνεσαι γυναίκα και του γλιτώνεις στο στρατό. Και μετά, αφού περάσει αυτό, ξαναγυλώνεις άντρας. Τρεις φορές λέει μπορεί να το δηλώσεις. Είναι εύκολο τώρα. Ενώ τότε λέγαμε να σπουδάσουμε, να κάνουμε κάτι, να πάρουμε λίγο αναβολή, να πάρουμε μια ανάσα. Ή όταν παίρνεις στο πανεπιστήμιο, να μην διακόψεις με το στρατό αυτό. Λάθος ήταν. Καλύτερα να πας νέος στο στρατό. Πιο καλά είναι. Ναι, πιο σίγουρα, σίγουρα. Για πες μας λοιπόν. Anyway, πήγα Αμερική, στην Αμερική άρχισε μετά το ποτό να γίνεται. Πήγε στο Hollywood, στο Los Angeles. Κατευθείαν στο Los Angeles. Los Angeles, Hollywood, το ίδιο πράγμα. Ένα δρόμο τα χωρίζει. Μάλιστα. Εκεί άρχισε και έγινε. Το πράγμα σοβάρεψε πολύ. Δεν υπήρχε που το απαγόρευσε τότε που πήγε. Δεν υπήρχε που το απαγόρευσε. Και όταν πήγα πάλι πέρασα το μυαλό μου. Λες ξαναγίνει που το απαγόρευσε. Εδώ που είχε γίνει. Και άρχισε λοιπόν εκεί να πιες, ξαναπιες, πιες. Και προχώρησε το ποτό και έγινε επικίνδυνο μετά. Κάψαν το μαγαζί αυτή, πήγαμε σε άλλη πολιτεία, συνεχίζει το ποτό, μέχρι που κατέληξα στο Las Vegas. Εκεί πλέον το ποτό είναι δωρεάν. Εκεί φαίνεται όλο μέρα. Ο παράδεισός μου εκεί. Ναι. Το ποτό δωρεάν. Όποτε έπινες, όποτε ήθελες έπινες. Για δουλειά πήγες στο Las Vegas, όχι για να δουλειά, παίξω. Για δουλειά πήγα, δεν πήγα για να πιω. Ούτε για να παίξω. Πήγα για δουλειά. Αλλά μετά, τι να κάνεις, 24 ώρες όλα ανοιχτά. Αν θες να έχεις φίλους, πρέπει να παίζεις κιόλας, γιατί όλοι οι φίλοι παίζουν. Όλοι παίζουν.
Όπου να γυρίσει, πα να ψωνίσει, ό,τι ψηλά σου μένουν έχει μηχανάκια. Slot machines να παίξει. Δεν σε αφήνουν ήσυχο. Πρέπει να παίζει συνέχεια. Ο διάβολο είναι συνέχεια δίπλα σου. Θυμάμαι αυτό που είχαμε πάει τότε στο, με έναν ξάδελφό μου στο Las Vegas και την οικογένεια. Είδα μια γιαγιούλα. Εκεί η γιαγιούλα ήταν 80-85, η οποία είχε με μια μανία και έπαιζε το μηχάνημα. Και τράβαγε μπαμ και μπαμ το μηχάνημα. Και έπαιζε τη σύνταξή τη. Στο Las Vegas, άμα τι ξεγυμνώσει όλε τι γυραίε, το δεξί χέρι είναι πιο χοντρό από το αριστερό. Όλε παίζουν αυτά τα μηχανάκια. Όλε. Μάλιστα. Από το πρωί το βράδυ, ψηλά. Ο άντρα τη για να ησυχάσει το κεφάλι του, τη δίνει ένα κυπελάκι αυτά κέρματα και τη λέει πάρτα και πήγαινε και άσυμίζει. Και πηγαίνουν και παίζουν όλοι. Ήταν εντύπωση, ήταν πάρα πολλέ έτσι, ηλικιωμένε γυναίκε. Ναι, ηλικιωμένε παίζουν. Ηλικιωμένε, δηλαδή εγώ του έβλεπα πάνω από τα 70-80, μία δεν μπορούσε να περπατήσει κιόλα. Αυτέ έχουν υπομονή γι' αυτό. το μηχανάκι θέλει υπομονή. Για πε μα, τότε άρχισε περισσότερο και σε βασάνιζε αυτό. Εκεί τελείωσε, εκεί δεν είναι. Έρεάφθονο δηλαδή το, η απόλαυση θα έλεγα αυτό. Απόλαυση και έλεγε τελείωσε. Ένας παράδεισος είναι αυτός που δεν τελειώνει ποτέ. Βρήκα τον άνθρωπό μου, βρήκα το μέρος μου, εδώ θα μείνω. Εδώ και τα χάνεις όλα εδώ που τα λέμε, δεν σε νοιάζουν ούτε οι αξίες. Είναι οι ψευδαισθήσεις που σου δίνει ο διάβολος για να σε όλα εύκολα τα βλέπεις, όλα εύκολα τα βλέπεις. Και κάποια μέρα πάντα βρίσκεις πρόα-πρόα, και εκείνο το ξέχασα, και εκείνο ξέχασα, και το άλλο ξέχασα. Οι αξίες φεύγουν, φθήνουν μπροστά σου, γίνεσαι ένα πράγμα άσε, μην το συζητάς. Τέτοια καταστροφή, δεν είσαι ούτε για δουλειά, δεν είσαι και στη δουλειά μου, δηλαδή άρχισα να κάνω πράγματα που εγώ δεν τα καταλάβαινα. Δεν τα καταλάβαινα. Τα βλέπει ο κόσμος. Τα βλέπει ο κόσμος. Τα καταλαβαίναν όταν πήγες να φύγεις, όλοι έλεγες πάλι ήπιες χθες. Πού το καταλάβετε ρε παιδιά. Ένα, όταν πήγες να φύγεις έκανες οχτάρια. Μάλιστα. Είναι... Που είναι μεγάλο κακό το ποτό, είναι μεγάλο κακό. Και ήρθα στην Ελλάδα μετά, εδώ συνέχισα να πίνω πάρα πολύ. Να το πούμε πώς ήρθες. Όπως έφυγες, ήρθες και στην Ελλάδα. Δεν ήρθες δηλαδή κάνοντας μια περιουσία στην Αμερική. Όχι, τι περιουσία. Το πάθος δεν σ' άφηνε να στηρίξεις την οικογένειά σου και να σε βοηθήσει, να στηρίξεις τα παιδιά σου, να στηρίξεις τον εαυτό σου. Σε είχε συνδεδεμένο και ουσιαστικά το σε απομόνωνε. Το μυαλό ήταν εκεί, παιδί μου. Εκεί. Σε είχε απομονώσει από όλους. Είχε απομονώσει από όλους το μυαλό. Έφυγα μετά, ήρθα εδώ, εύκολα βρήκα δουλειά, καλός μουσικός ήμουνα, τραγουδούσα. Βρήκα δουλειά, δεν έμεινα ποτέ από δουλειά, δόξα τω Θεώ. Αλλά το ποτό, ποτό. Όλα πηγαίναν κατά διαβόλου με το πιωτό. Χάθηκα εντελώς. Δηλαδή, δεύτερο σημείο να παίρνω λεφτά καλά και να μην έχω φράγκο. Ποτό και τσιγάρο, δεν με προλάβαινα. Και όλα αυτά μέχρι που έφτασα και γνώρισα μια κυρία, μέναμε μαζί στη Νέα Σμύρνη και ήρθαν να με δουν τα παιδιά μου από την Αμερική. Όταν τους είχα μαζί φρόντιζα να μην πίνω πολύ, αλλά φαινόταν ότι... Τέλος πάντων, όλα άρχισαν όταν πήρα την κόρη μου να την πάω στο αεροδρόμιο για να φύγει η Αμερική. Καθόμαστε κάτω στο καφενιδάκι στο παλιό, στην Ολυμπιακή. Έχει ένα καφενιδάκι μπροστά. Με το καθόμαστε εκεί με την κόρη, παραγγέλνω εγώ ένα ουίσκι. Και με κοιτάει η κόρη στα μάτια, όπως γράφω με όλο το παράπονο της γης στα μάτια της. Και μου λέει, μπαμπά, γιατί πίνεις. Πάει αυτή, εγώ έβγαλα τη φωτογραφία αυτή, ο εαυτός μου δεν την έβγαλε. Δεν θυμάμαι αν απάντησα κιόλας. Anyway, ήρθε η ώρα, μπήκε στο αεροπλάνο, έφυγε. Εμένα εκείνη η φάτσα όμως έχει μείνει μες στο κεφάλι. Γυρνάω στο σπίτι, πάω μέσα στο δωμάτιο που είχα ένα σαν εικονοστάσι, γονατίζω και προσεύχομαι. Δάκρυσα κιόλας. Παρακάλεσα το Θεό. Πρώτα απ' όλα το ζήτησα να με συγχωρέσει γιατί
Τόσα χρόνια δεν γύρισα να τον δω, ούτε γύρισα να τον συμβουλευτώ, τίποτα. Ό,τι έκανα του κεφαλιού. Και του κεφαλιού μου, του διαβόλου. Τελειώνει η προσευχή. Του ζήτησα, αν είναι δυνατόν, απελθέτω από μου το ποτήριον τούτο. Πέφτω για ύπνο. Το επόμενο πρωί, λέω, λες να έγινε κανένα θαύμα. Τώρα με μένα θα ασχολείται ο Θεός, τέλος πάνω. Και πάω μέσα στο δωμάτιο, στην κουζίνα, ανοίγω, ήταν ένα White Horse whisky. Και το ανοίγω και πάω να πιω. Και μου έρχεται μία μπόχα. Πώς είναι, έτσι πρέπει να μυρίζει κόλαση, δεν ξέρω. Βόθρος, ένα πράγμα, έτσι πήγα να πέσω. Και ρωτάω αμέσως τη γυναίκα. Τι ουίσκι είναι αυτό που μέσα στο μπουκάλι. Δεν ξέρω, Γιάννη, αυτό που πήρες εσύ που θες, που έφερες. Καλά, αυτό είναι παραγία μου. Τα αφήνω, φεύγω έξω. Πάω στο μπακάλι. Είχα κάβα εκεί. Είχα στο μπακάλι, στο φούρναρι, είχα κάβες. Μου θυμίζεις το μακαρί τον Αλέκο, τον Μπεκρή στο χωριό μας, που τότε έκρυβε μέσα σε θάμνους τη ρετσίνα, το μπουκάλι που έπινε. Ναι, ναι. Έπινε, σε κάθε θάμνο είχε και ένα μπουκάλι μέσα. Αυτός. Και όταν ψάχναμε να βρούμε τα αυγά από τις κότες που πηγαίνανε και βρίσκαμε τα μπουκάλια γεμάτα με τη ρετσίνα, γιατί τα ξεχνούσα μετά. Mm. Δεν θυμότανε που είχε σε κάθε. Αλλά σε κάθε θάμνο βρίσκαμε μπουκάλια με ρετσίνα. Κατάλαβα. Anyway, η ουσία είναι ότι πάω στο μπακάλι, πάω να πιω το ίδιο πράγμα. Αυτή η μπόχα, αυτό το. Μια μυρωδιά από τα τάρταρα, ξέρω εγώ. Μπορώ να καταλάβω. Και του λέω τον μπακάλι, τι έγινε ρε εσύ, Τάκη. Τι ουίσκι είναι αυτό. Τι ουίσκι, Γιάννη, ρε, δικό σου, εσύ το αγόρασες, εσύ το έχεις εκεί πέρα. Απέναντι, στον Ψελικατζή, άλλο, το ίδιο. Λέω, πάπα, όλοι συνεννοημένοι είστε εσείς, κατάλαβα. Και είχα καταλάβει εγώ τρεις. Το βράδυ πάω στο μπακαζί. Με το που μου είδε η κοπέλα στο μπαρ, μου λέει, Γιάννη, μου το έχει έτοιμο το ουίσκι. Το παίρνω και εσύ ρε Δημήτρα λέω. Τι για άλλο, τι βρώμα είναι αυτή, τι μπόχα. Ένα πράγμα που να καταλάβω τι. Δεν έπινα, σταμάτησα να πίνω. Όποιο ποτηράκι όπου πήγα να σηκώσω για να το βάλω στη, να το πιω, είχε αυτή τη βρώμα. Τι πράγμα είναι αυτό λέω παιδιά. Η γυναίκα μου το, η, ναυσικά η κοπέλα που μέναμε μαζί, μου λέει, είπα στις αρχές ότι κάνα δύο μέρες θα το φάνε φύρι και μετά πάλι θα γυρίσει το πιωτό. Αλλά πέρασε ένας μήνας. Το ίδιο πράγμα. Διαχρονικό θαύμα δηλαδή το Θεό. Πέρασε και μετά ένα βράδυ εκεί που κοιμόμουν, βλέπω ένα όνειρο, ένα φίλο, που μου λέει, Ριγιάννη, δεν κατεβαίναμε να πιούμε ένα ουίσκι. Ήταν ένα μπαράκι εκεί, στη Θεσσαλονίκη. Στο όνειρο τώρα. Και κατεβαίνομαι και βάζει ο μπάρμαν ουίσκι. Και το πιάνω στο όνειρο τώρα. Και μόλις πάω, μπόχα, θυνάζομαι και πέφτω από το κρεβάτι. Και με ρωτάει η γυναίκα, τι. Σίγουρα κόπηκε το ποτό. Δεν πρόκειται να το ξαναξέρω. Αφού και στον ύπνο πετιέμαι και ξυπνάω. Τώρα περάσανε 22 χρόνια. Θέλω να μου πεις και αυτό που περιγράφεις μέσα στο βιβλίο που πήγες στην Πανεπιστημίου, εκεί που μαζευόντουσαν όλοι και πίνανε. Ναι, στο μπαρ. Από ένα μπαρ βγαίναμε, στο άλλο μπαρ πηγαίναμε. Ναι, εκεί που μπήκε στο ταξί και τι έγινε μέσα στο ταξί που τα περιγράφεις στο βιβλίο, που λες ότι δεν μπορούσε να σηκωθείς να βγεις από το ταξί. Α, εκείνο ήταν, ναι. Εκείνο ήταν, πήρα το ταξί από τη Νέα Σμύρνη για να πάω κάτω εκεί πέρα στο Αμάντακα, απέναντι από το Τιτάνια το ξενοδοχείο. Εκεί μαζευόμασταν και. Δώστε πιωτό και χαζουμάρι. Παίρνω ένα ταξί, κατεβαίνει το ταξί την Πανεπιστημίου και σταματάει ακριβώς απέναντι στο Αμάντακα, μπροστά στο Τιτάνια του ξενοδοχείου. Και πάω να βγω
Και βλέπω δεν με ακούει η μέση. Είμαι σαν παράλυτος. Παναγία μου. Λέω, εντάξει, τι έπαθες. Ξέρω εγώ τι έπαθα, ρε παιδί μου. Με χίλια ζόρια τέλος πάντων, άντε, βγήκα. Και πάω μέσα στο μπαρ. Και με το που μπαίνω στο μπαρ ήταν μια παρέα. Ήταν μια παρέα μεγάλη, κάτι γιορτάζαν. Και έρχεται και ένας εκεί. Και λέει και αυτός, θα πιείς ένα ουσκάκι. Όχι, 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 λέει, γιατί μου είπε ο γιατρός ότι αν πιω θα γίνω παράλυτος. Θα παραλύσω. Δηλαδή λες και μέσα στη λέει ο Θεός εκείνη την ώρα ακριβώς. Τα μηνύματα που σου περνούσε ο Θεός. Ναι, στο μπαρ εκείνη την ώρα που θα έλεγε αυτός αυτή τη φράση. Λέει εγώ στο λέω. Μπήκε όμως ο ψήλος. Λέει εγώ στο λέω, κοίταξε. Δηλαδή άρχισαν τα μηνύματα να έρχονται από εδώ και από εκεί, ως στο τέλος. Και την πρώτη μέρα που κατάλαβα ότι δεν το θέλω πλέον, το πρώτο απόγευμα πήγα στην εκκλησία για ένα απόγευμα. Εσπερινός. Και εκεί βρήκα τον Μπαρμπάτσαλο, τον Γιώργο. Ψάλτησε πάλι. Ψάλτησε. Και του λέω να ανέβω, μου λέει, και ρωτάς, ανέβα. Και έτσι ανέβηκα πρώτη φορά στο ψαλτήρι και αυτό είναι. Έμεινα στο ψαλτήρι, 23 χρόνια είναι. Δόξα τω Θεώ. Δεν έχεις χάσει Εσπερινό. Δεν έχω χάσει Εσπερινό. Δεν έχω χάσει Εσπερινό. 23 χρόνια. 23 χρόνια. Αυτό είναι σημαντικό. Είδατε πώς, Γιάννη, βλέπω ότι πώς ο Θεός καλεί κάθε άνθρωπο κοντά του. Με ένα φοβερό, δηλαδή και ένα προσωπικά βιώματα, ναι, τα οποία είναι, σε βάζουν σε ένα άλλο κόσμο. Του δημιουργεί ένα σεμινάριο συμπτώσεων. Ακριβώς. Έχει τον τρόπο του μέσα από τον άνθρωπο που θα συναντήσει, που δεν είναι τυχαίος. Όχι, μπορεί τρόπο να σου πει κάτι που θα θες εκείνη την ώρα, εσένα θα ευνοήσει, προσωπικά εσένα, κανέναν άλλον. Ναι, ή αυτό, ναι, που θα ακούσεις. Πολλά είναι βιώματα προσωπικά τα οποία δεν μπορεί να τα καταλάβει ο άλλος. Αυτό το ζει ο άνθρωπος όταν είναι κοντά στο Θεό, ξεχνάει, όχι ξεχνάει, λύνει όλα τα προβλήματά του. Ξέρει και αντιμετωπίζει τα προβλήματά του, δηλαδή και το πρόβλημα πλέον παρουσιάζεται ως δοκιμασία μέσα στην πίστη μας. Και η δοκιμασία είναι ως προπόνηση. Πώς προπονούνται, ας πούμε, οι παίκτες μιας ομάδας του Ολυμπιακού ή του Παναθηναϊκού για να δώσουν τον αγώνα και να πάρουν το έπαθλο της νίκης. Ναι, ναι. Έτσι είναι και ο χριστιανός μέσα από τις δοκιμασίες. Και ο διάβολος πώς σε κρατάει. Για να μην μπεις μέσα στο πλαίσιο αυτό του Θεού, να μην δουλέψεις δηλαδή μέσα στο στάδιο του Θεού, γιατί οι χριστιανοί είναι αθλητές. Βέβαια. Τι σε κάνει. Σε κρατάει εκτός σταδίου. Μέσα από τα πάθη. Τώρα διάβαζα προχθές μία συνέντευξη του Υπουργού Ανάπτυξης, Αγροτικής Ανάπτυξης, του Αποστόλου, που είναι και συμπατριώτης μου από την Εύβοια. Και τι είπε. Ότι η Ελλάδα, λέει, θα ψηφιστεί νομοσχέδιο τώρα ενώπιση των Χριστουγέννων, μάλιστα όλα τα καλά τα Χριστούγεννα, τη μεγάλη τη Σαρακοστή των Χριστουγέννων. Ναι. Δεν θέλουν να προλάβουν τη γέννηση εκεί. Θα ψηφιστεί, λέει, νομοσχέδιο, νόμος που θα επιτρέπεται η καλλιέργεια της ινδικής κάναβης. Άλλο, με άλλη ουσία εξάρτησης. Για δήθεν ιατρικούς λόγους. Κατάλαβα. Και το αλκοόλ χρησιμοποιήθηκε στην αρχή για ιατρικούς λόγους. Ναι, βέβαια. Όπως και οι μορφίνες. Όπως και οι μορφίνες. Λοιπόν, και τι διάβαζα με λεπτομέρειες, πάρα πολύ προσεκτικά, τη συνέντευξη που έδωσε στο Bloomberg, ένα πρακτορείο, διεθνές πρακτορείο ειδήσεων, και έλεγε ότι ευελπιστεί η κυβέρνηση αυτή, ότι θα δημιουργηθούν μεγάλες καλλιέργειες, χασιζοκαλλιέργειες δηλαδή, σε όλη την Ελλάδα, θα ανταποκριθούν μεγάλος αριθμός αγροτών, γιατί τα επιδόματα που θα δώσει θα είναι της τάξης του 1,5 δις από τον Ιανουάριο. Δηλαδή δίνει 1,4 δις εκατομμύρια, πόσο δίνει τώρα ενώπιση των Χριστουγέννων αυτή η κυβέρνηση για να βοηθήσει δήθεν τους πάσχοντες, και θα δώσει 1,5 δισεκατομμύρια για την ειδική κάναβη. Το ανακοίνωσε ο ίδιος ο Υπουργός, για να προλάβουν, λέει, το καλοκαίρι. Δεν το ξέρω. Τις καλλιέργειες του καλοκαιριού, για να έχουν ψωδιά του καλοκαίρι. Και ευελπιστεί, λέει, και υπολογίζονται με βάση τις έρευνες και τις εκθέσεις που έχουν συνταχθεί από την καλλιέργεια της ινδικής κάναβης, ότι θα έχει έσοδα η Ελλάδα μέσα σε βάθος δεκαετίας 200 δισεκατομμύρια ευρώ. Ξέρεις τι σημαίνει αυτό. Ότι η Ελλάδα θα γίνει ένας διεθνής, ένας παγκόσμιος τεκές. Βέβαια, όταν τόσα. Πώς θα καταστραφεί η νεολαία, και το λένε στα πρωτόκολλα. Το πρώτο που θέλει ο διάβολος είναι να καταστρέψει την νεολαία.
Καλά, Πού βέβαια. Τη σπρώχνει σήμερα τη νεολαία? Εκεί χτυπάνε όλοι. Τη νεολαία τη σπρώχνει στα μπαρ, στο ποτό, στο ξενύχτη, στο τσιγάρο. Στα πάθη. Στα πάθη. Και σήμερα δεν έχουμε αντίδοτο, δηλαδή δεν υπάρχει αντίδραση πουθενά. Να πούμε ένα φρένο. Πού πάμε? Τι κάνουμε? Αυτά τα πάθη δεν οδηγούν πουθενά. Υπάρχει άλλο και αντίστοιχο με το πάθος του αλκοολισμού. Είναι και το πάθος της το αποκτήσεις πλούτο. Είναι καλά, βέβαια. Χρήματα. Το αρχαιότερο πάθος. Αυτό είναι το αρχαιότερο πάθος. Είναι άλλο. Είναι τα πορνεία, οι μοιχείες. Όλα αυτά που αναφέρονται κατηγορηματικά μέσα στο Ευαγγέλιο και αποκρούονται από το Ευαγγέλιο όμως από τη διδασκαλία του Κυρίου, αυτά στα φέρνει ο διάβολος και στα πλασάρει ότι είναι δρόμοι ευτυχίας. Μια καλύτερη ζωή, έτσι λένε. Δημιουργεί ψευδεστήσεις δηλαδή. Μέσα από αυτή τη δραστηριότητα, από αυτή τη παθογένεια, θα έλεγα, του ανθρώπου. Όπως λέει μια διαθήκη. Για πες μου όμως, εγώ θα ήθελα, Γιάννη, να μου πεις και να περιγράψεις τη ζωή σου από τότε που ελευθερώθηκες από αυτό. Καταρχήν έκανες εξετάσεις μετά από μια εβδομάδα. Ναι. Και δεν βρέθηκε τίποτε. Παιδάκι, μικρό. Ναι. Που συνήθως το πάθος ήταν χρόνια. Πόσα χρόνια είσαι? Σηκώτη, πολλά χρόνια. 30. Καταστρέφεται το τέτοιο. Και όμως το θαύμα, ο Θεός δεν σου γιατρέψε, δεν σου πήρε μόνο το πάθος. Σου πήρε και ό,τι είχε δημιουργήσει αυτό δεν μέσα στον κατάλοιπα, οργανισμό. Ναι. Δεν σ' άφησε κανένα κατάλοιπο. Αυτό ήταν το θαύμα που έκανε σε σένα. Και ήταν διαχρονικό. Βέβαια, γιατί άμα έκουβα το ποτό και μετά πήγαινα και εξεταζόμουν και σου έλεγε νεφρό, αυτό. Σε γιατρέψε, δηλαδή γιατρέψε και το σώμα σου και το μυαλό σου. Όλα. Γιατί η εξάρτηση είναι θέμα του μυαλού. Βέβαια. Είχα στο γραφείο μου ένα παιδάκι από τη Νέα Σμύρνη. Καταστράφηκε αυτό το παιδάκι. Αλλά επειδή πήγε για καλό σκοπό, πιστεύω, εάν ζει, πιστεύω ότι θα βρει το δρόμο, θα τον γλίτωσε ο Θεός. Το Ζαχαρία. Αυτό το παιδάκι έμπλεξε ο αδελφός του με τα ναρκωτικά. Ήταν γόνος πλουσίας οικογένεια στη Νέα Σμύρνη. Έμπλεξε ο αδελφός του με τα ναρκωτικά. Και προσπάθησε από αγάπη που είχε στον αδελφό του να μπει στα κυκλώματα αυτά και να απογορέψει στον αδελφό του. Στα κυκλώματα να παρέχουν στον αδελφό του τη δόση. Κατάλαβα. Τι έκανε? Έμπλεξε και ο ίδιος. Δεν ήταν έτοιμος. Έμπλεξε και ο ίδιος και έγινε εξαρτημένος. Καταστράφηκε όλη η οικογένειά του. Κατάλαβα. Κοιμήθηκε ο πατέρας του από στεναχώρια. Τα δύο παιδιά χαροπαλεύουν. Είναι εξαρτημένα. Δεν ξέρω αν ζουν. Μακάρι να ζουν ακόμη. Και η μάνα φαντάζεσαι την κατάδια της μάνας. Καταστράφηκε όλη η οικογένεια. Τώρα με τα ναρκωτικά χτυπάνε και την νεολαία εκεί που τους πονάει. Σου λέει η νεολαία ξεσηκώνεται, η νεολαία κάνει τα κινήματα, η νεολαία τα κάνει. Αυτό τη χτυπάνε γιατί θέλουν να τις βγάλουν από μέσα ό,τι σου είναι λέει, εδώ στο ελευθερίες. Της αξίας. Θέλω όμως να περιγράψουμε και να μάθω ο κόσμος πώς ήταν μετά η ζωή σου. Μέσα στο Χριστό, μέσα στην Εκκλησία, μέσα στο Θεό. Πώς διαμορφώνεται και μέχρι σήμερα. Άλλο πράγμα. Τα περιγράφεις στα βιβλία. Καινούριος κόσμος. Να διαβάσω εγώ μερικά πράγματα τα οποία είναι σημαντικά και είναι και θα βοηθήσουν πολύ κόσμο. Είναι κάποια αποθέματα, θα έλεγα, δικά σου που έχω συλλέξει στην τελευταία σελίδα του βιβλίου «Θεϊκές παρεμβάσεις». Ναι. Πιστεύω, λες, ότι όσες συμφορές και να με βρουν, εάν ελπίζω μόνο στο Θεό, δεν θα βγω χαμένος. Σημαντικό αυτό για εσάς που μας ακούτε και μας βλέπετε. Είναι πολύ σημαντικό να έχεις το Θεό δίπλα σου. Δεν έχεις πρόβλημα με το Θεό. Δεν χρωστάς, όλα τα φροντίζει εκείνος, όλα, όπως ο πατέρας στο παιδί. Και επειδή αυτές τις μέρες των Χριστουγέννων πολλοί άνθρωποι νιώθουν μόνοι, εγκαταλειμμένοι, που νομίζουν ότι δεν τους αγαπάει κανένας. Λες το πιο κάτω, μόνος είναι αυτός που δεν νιώθει τη συντροφιά του Θεού. Στην ανατολή της ζωής μου ζήλευα αυτούς που το μυαλό τους ήταν στο πώς θα αποκτήσουν χρήματα. Σήμερα, στη δύση της επίγειας ζωής μου, αυτούς που ζήλευα τους λυπάμαι. Είναι σημαντικό αυτό να του λέει ένας άνθρωπος που έχει περάσει και έχει ζήσει μέσα σε πλούτο, θα έλεγα. Ναι, στο πλούτο. Δεν ήταν δικός μου, αλλά ήμουν μέσα κι εγώ. Ναι. Όσο λοιπόν πιο κοντά γράφεις στο Θεό κατάφερε να φτάσει κάποιος, τόσο πιο πετυχημένος είναι. Και εγώ θα το συμπληρώσω αυτό με ένα απόφθεγμα που έγραψα έτσι σε μια φράση δική μου τώρα στο στυλ Ορθοδοξίας. Μορφωμένος δεν είναι αυτός που έχει πτυχία. Αυτός που τελειώνει πανεπιστήμια, αυτός που τελειώνει τα πολυτεχνία, αυτός που μαζεύει χαρτιά,
τα οποία τα κοτσάρισε ένα τείχο και λέει σπούδασα αυτό, σπούδασα αυτό, σπούδασα εκείνο ή σπούδασα το άλλο. Μορφωμένος είναι αυτός που είναι κοντά στο Θεό. Πριν, μέσα στο Νοέμβριο, στις 27 Νοεμβρίου, έγινε αγιοκατάταξη ενός γέροντα από το μοναστήρι του Οσίου Δαβίδ, του πατρός Ιακώβου, του Τσαλίκη. Ο πατήρ Ιάκωβος είχε τελειώσει το δημοτικό, δύσκολα χρόνια τότε. Τα χρόνια της κατοχής, δυσκολίες, προσφυγιάς, έφυγε από την Σμύρνη τότε, από το Λίβηση της Μικράς Ασίας, με τους γονείς του, ταλαιπωρήθηκαν. Πού θέλω να καταλήξω. Ανταμείφθηκε από το Θεό, τόσο πολύ πλουσιοπά, πέρασε τέτοιος πλούτος από κοντά του, δεν τον άντιξε. Τα δίνε, τα σκορπούσε όλα στους φτωχούς και έφτασε στο σημείο ο πατήρ Ιάκωβος να έρθει κοντά στο Θεό και να ακούγεται η προσευχή του τόσο πολύ όσο κανενός άλλου. Πήγαινε και σε γιατρεύε πλέον. Πήγε ο ξαδελφός μου, ο Ισίδρος από την Αμερική. Είχε με πρόβλημα, σοβαρό πρόβλημα καρδιάς. Και τι έκανε ο πατήρ Ιάκωβος. Έκανε σχήμα το χέρι του στην γροθιά του και τον ακούμπησε πάνω στην καρδιά του. Και του λέει, Ισίδωρε, από εδώ και πέρα δεν θα έχεις κανένα πρόβλημα με την καρδιά σου. Ο Ισίδωρος τότε ήταν νέο παιδί, θα έλεγα. Μιλάμε ότι ο πατήρ Ιάκωβος κοιμήθηκε το 1991. Ότι αυτό έγινε μέσα στη δεκαετία του 80. 80. Από το 80 μέχρι σήμερα δεν έχει κανένα πρόβλημα με την καρδιά του. Γιάτρευε, θαύματα, ήταν μορφωμένος, καθόταν με καθηγητή πανεπιστημίου και μίλαγε πανεπιστημιακά. Ποιος του έδινε όλη αυτή την αγάπη. Ακριά αύρα, αυτή η αύρα είναι πάνω. Είχε το χάρισμα πλέον γιατί ο Θεός τον έκανε να μιλάει με πανεπιστημιακούς δασκάλους, ο Θεός τον έκανε να μιλάει με τους φτωχούς, με τους αγραμμάτους, γιατί του είχε δώσει το χάρισμα. Yeah. Αυτός λοιπόν που είναι κοντά στο Θεό, είναι όχι μόνο γίνεται χαριτωμένος και λύνει τα προβλήματά του, αλλά αποκτά και τέτοιες γνώσεις που δεν θα τις είχε αποκτήσει πουθενάλλου. Σήμερα, σε καιρούς που έχουμε δυσκολίες, που ο κόσμος απελπίζεται, βρίσκεται σε απόγνωση, πιάστε, καλοί μου χριστιανοί, ειλικρινά σας το λέω, εγώ το έκανα και δεν έχω χαθεί. Μου έχει δώσει τα πάντα. Θεωρώ ότι είμαι ο πιο πλούσιος, αν και ο πιο ελεηνός και ο πιο αμαρτωλός άνθρωπος στον κόσμο. Θεωρώ ότι οι ευεργεσίες του Θεού είναι τόσες που δεν έχει δώσει κανέναν άλλον άνθρωπο. Ειλικρινά σας το λέω. Έχω νιώσει τέτοιες ευεργεσίες και καθημερινά νιώθω ευεργετημένος από το Θεό και ο Γιάννης που είναι δίπλα μου την ίδια ευεργεσία. Έρχονται φίλοι δίπλα μου, έρχονται άνθρωποι ανιδιοτελείς που νιώθω ότι ζω μέσα στον παράδεισο ενώ είμαι ακόμη μέσα στη γη. Έτσι. Τόσο θα είναι το συνέστημα και δεν είναι συνέστημα. Είναι βίωμα ζωής αυτό να το νιώθεις καθημερινά. Ξεπερνάς τα πάντα. Αυτά τα δώρα για να τα καταλάβει κάποιος πρέπει να τα χάσει πρώτα. Όπως λέμε, ο κουφός δεν θέλει τίποτα άλλο παρά μόνο την ακοή του, την οποία δεν υπολόγιζε όταν την είχε. Ναι. Το δώρο δεν είναι μόνο η ακοή. Σήμερα είμαστε κουφοί όμως. Γιατί ο Θεός μας μιλάει και εμείς δεν τον ακούμε. Και τυφλοί. Και είμαστε τυφλοί. Έρχεται και να μας χτυπάει την πόρτα για να μπει μέσα στα σπίτια μας, μέσα στις ψυχές μας, στις καρδιές μας. Και εμείς δεν του ανοίγουμε αυτή την πόρτα. Είμαστε τελείως τυφλοί, είμαστε σκληροί σαν τον Φαραώ. Λιγάκι, κάντε το, δοκιμάστε το αυτό. Ανοίξτε μια χαραμάδα στην ψυχή σας, μια χαραμάδα στην καρδιά σας, να εισχωρήσει ο Χριστός μας. Αυτή η χαραμάδα, αν ανοίξει και μπει μέσα, το ποδαράκι του να βάλει και να μην ανοιχτεί αυτή η χαραμάδα, να μην κλείνει. Ξέρετε τι ευτυχία θα νιώθετε. Να πω και κάτι άλλο, ότι εμένα, όπως λέμε τώρα, μίλησε από πάνω και με οδήγησε. Αυτό δεν το έκανε μόνο σε εμένα. Πρέπει να το ξέρω ότι ο Θεός ψιθυρίζει στο αυτί ολονών. Αυτό να το ξέρω. Μακάρι αυτοί που τα ακούν. Και ακούει όλες τις προσευχές. Ναι. Μακάρι είναι αυτοί που μπορούν και συλλαμβάνουν αυτά τα... Γιατί έχουμε καμιά φορά... Βλέπεις, έχουμε μια σκέψη, όπως ο Σατανάς. Σου λέω, Σατανάς, θα πας να κλέψεις. Την ίδια στιγμή δεν αδρανεί ο Θεός και σου λέει μη, γιατί έχει χωροφύλακες, θα σε βάλουν μέσα, σου δείχνει όλο το αντί. Εσύ ακολουθάς, τι διαλέγεις εκεί. Βρίσκεσαι πάντα στα διλήμματα που βρέθηκε ο Ηρακλής. Α, μπράβο, στο αρνητή και κακή. Το μονοπάτι, που είναι το μονοπάτι, το στενός δρόμος που είναι ο δρόμος της αρετής, το οποίο έχει την πραγματική ευτυχία, και ο διάπλατος, ο ανοιχτός δρόμος, η λεωφόρος της κακίας. Χωρίς εμπόδια. Χωρίς εμπόδια.
Κανένα, για να πηγαίνει να κατρακυλάς, να είναι χωρίς εμπόδια δρόμος, αλλά είναι dead end. Έτσι. Φτάνει στο τέλος. Έτσι ακριβώς. Με τα λόγια, λέει ο κύριος Σαραμπατζής, ήμουνα του Θεού και στην πράξη του σατανά. Η Αγία Γραφή είναι πάντα επίκαιρη. Σε αυτή διαβάζουμε για το χθες της ανθρωπότητας και την αρχή του κόσμου, για το σήμερα αλλά και για το μέλλον μας. Mm-hmm. Χρειάζεται μεγάλη προσοχή, γιατί η αμαρτία βρίσκεται μόνιμα στο κατώφλι του σπιτιού μας. Και όταν μπαίνεις, αλλά και όταν βγαίνεις από το σπίτι, πάνω τις πατάς. Αυτά είναι λόγια σοφίας, Γιάννη, τα οποία ήτανε, βγαίνουν νομίζω από την επαφή σου πλέον, από την επικοινωνία που έχεις με το Θεό. Γιατί από ό,τι ξέρω, τα μόνα βιβλία πλέον, το μόνο βιβλίο που διαβάζεις σε καθημερινή βάση είναι η Αγία Γραφή. Τίποτα άλλο διαβάζω. Είναι η Αγία Γραφή. Και αυτό σου δίνει όλο. Η Αγία Γραφή είναι όλες οι βιβλιοθήκες του κόσμου. Όλες οι βιβλιοθήκες. Έχετε ένα πρόβλημα. Έλεγε ο Άγιος Παΐσιος, ανοίξτε την Καινή Διαθήκη, διαβάστε δύο σελίδες. Και αν δεν περάσει το πρόβλημα, ελάτε και φτύστε με μένα που σας το λέω. Όποιο πρόβλημα και να έχετε. Έχετε ένα πρόβλημα. Ανοίξτε την Καινή Διαθήκη, σας το ξαναλέω. Διαβάστε δύο σελίδες, τυχαία. Να εντρυφήσετε στην Καινή Διαθήκη, μου έλεγε ένας Άγιος άνθρωπος εν ζωή. Ξέρετε τι ωραία, τι δώρα δίνει ο Θεός όταν το βράδυ διακόψεις τον ύπνο σου. Εκεί που αναπαύεται το σώμα, εσύ βάζεις το ρολόι και σηκωθείς 3 η ώρα, όπως η μοναχή, ή στις 2 η ώρα, και αρχίζεις και προσεύχεσαι για μια ώρα. Διαβάζεις, κάνεις προσευχή για αυτούς που έχουν ανάγκη, για αυτούς που είναι στα νοσοκομεία, για αυτούς που είναι στα ιδρύματα, για αυτούς που είναι στη φυλακή, για αυτούς που έχουν τα προβλήματα, για όλο τον κόσμο. Αφού σταματήσεις ένα τεταρτάκι, με κομποσκήνη άμα μπορεί, είναι δυνατόν, κάνεις αυτή την προσευχή ένα τέταρτο, μετά ανοίγεις την Καινή Διαθήκη και διαβάζεις πάλι ένα τέταρτο από την Καινή Διαθήκη. Το Ευαγγέλιο, από τους 4 Ευαγγελιστές, από τις επιστολές του Αποστόλου Παύλου, του Πέτρου, των Αποστόλων μας, τις πράξεις, διαβάζεις ένα τεταρτάκι και μετά πάλι αρχίζεις και προσεύχεσαι για τα οικεία πρόσωπα, για τους γειτονές σου, για τους φίλους σου, για τους εχθρούς σου, για όλους αυτούς που σε έχουν πληγώσει. Ανάβεις, ο Θεός αυτό το εκτιμά. Και μετά το τελευταίο τέταρτο για μια ώρα πάλι διαβάζεις την Καινή Διαθήκη. Όταν ξυπνήσεις το πρωί, θα είσαι ο πιο ευτυχισμένος άνθρωπος στον κόσμο. Κάντε το αυτό, χριστιανοί μου. Κάντε το αυτό και θα σας βοηθήσει ο Θεός, θα σας ανοίξει τέτοιες πόρτες και θα σας κλείσει όλες τις πόρτες από τις οποίες μπαίνει μέσα σήμερα ο Σατανάς και μας αναστατώνει. Όλες οι λύσεις μέσα εκεί. Είναι μέσα οι λύσεις όλων των προβλημάτων σας, είναι μέσα στην Καινή Διαθήκη, μέσα στην Αγία Γραφή. Διαβάστε το αυτό. Αυτό μας λείπει σήμερα. Και όπως όταν μας λείπει αυτό, μας λείπει Χριστός. Και όταν λείπει ο Χριστός, έχεις λείπει, λέει ο Άγιος, έλεγε ο Άγιος Παΐσιος. Ο Χριστός σου λείπει. Τίποτε άλλο. Συνεχίζω. Μόνο όταν σκύβεις μπροστά στο μεγαλείο του Θεού, ανεβαίνεις. Το δρόμο της ζωής πρέπει να τον περάσεις έτσι ώστε να είσαι απαρατήρητος. Δεν πρέπει να σε δουν οι πειρασμοί και οι αμαρτίες. Διάλεξε το πιο σκοτεινό δρομάκι της ζωής, εάν θέλεις να βγεις στο φως. Το στενό δρομάκι, το μονοπάτι της ζωής. Και εκεί όμως έχει φάρους. Οι φάροι είναι ποιοι? Τα δόγματα, οι αλήθειες της πίστης μας. Οι παραδόσεις μας, οι όμορφες παραδόσεις μας. Το φωτίζουν αυτό, δεν είναι σκοτεινό. Α, ναι, βέβαια. Στενό είναι, όχι σκοτεινό. Αλλά το φωτίζουν αυτοί οι φάροι, οι διαχρονικοί, οι άγιοι. Ναι, αλλά για να τους δεις, πρέπει να περάσεις το στενό για να δεις τα φώτα, να αρχίσεις να βλέπεις τα βλέπεις, φώτα. Να βλέπεις, ακριβώς. Περνάς στο στενό, στριμώχνεσαι. Στριμώχνεσαι πρώτα. Και υπάρχουν μετά οι βατσινιές που σε γρατζουνάν στην πλάτη στην αρχή, ναι, γιατί σε εμποδίζει να μπει στο δρόμο. Αλλά όποιος μπει αξίζει πραγματικά, γιατί αρχίζουν οι άθλοι του Ηρακλή μετά. Αρχίζουν είναι όπως αυτό που περιγράφω σε ένα βιβλίο, που είναι 5 επιστήμονες, νύχτα, θύελα, πού θα πάνε, βλέπουν ένα φωτάκι στο βάθος. Άμα λένε εκεί, πάνε, ήταν μια καλύβα, τους ανοίγει ένας βουσκός εκεί πέρα, ελάτε μέσα ρε παιδιά, τους δίνει απ' όλα, πάρε τι θέλετε, ξέρω εγώ, μπαίνουν αυτοί μέσα, κατευχαρίστηκαν, στάθηκαν. Κοιτάει ένας μια στιγμή σε μια γωνία, ήταν ένα εικονοστάσι. Του λέει το βλάχο, αυτό τι είναι που έχεις εκεί πέρα γέροντα? Αυτό είναι ο Θεός που πιστεύω, λέει. Πώς? Ο Θεός που πιστεύεις, τον έχεις δει? Αν τον έχω δει, λέει, κάθε μέρα τον βλέπω.
Βλέπεις το Θεό? Βρε, κάθε μέρα λέει τον βλέπω. Πώς? Θα σου πω, λέει. Εσείς τι δουλειά κάνετε? Επιστήμονες είπατε, είστε, ναι. Πώς θα θέλετε να σας δώσω χρήματα να μπορέσετε να μου κάνετε μια ζωή? Κάτι ζωντανό. Ακόμα δεν έφτασε η επιστήμη, του λένε. Εγώ ποτέ δεν πήγα σχολείο. Γιαννάκη, έλα εδώ, φωνάζει το γιο του και έρχεται. Να ο Θεός, κάθε μέρα τον βλέπω. Εγώ αγράμματος, η γυναίκα μου αγράμματη, και δες τι φτιάξαμε. Μάλιστα, η νέα ζωή. Ορίστε. Εσείς με τα γράμματά σας, αγράμματοι, δυο αγράμματοι φτιάξαμε ζωή, αυτό που εσείς δεν μπορείτε ούτε να ζυγώσετε. Κατάλαβες. Μάλιστα. Και αυτή η πίστη και η φιλοξενία που είναι η αγάπη. Δεν ρώτησε τι είσαστε, πού είσαστε, αμέσως να προσφέρει. Ναι, ναι, αμέσως. Ο χριστιανός πρέπει να είναι άνθρωπος της προσφοράς. Και να ξέρετε, όσα περισσότερα δώσετε, τόσο περισσότερο θα σας δίνει ο Θεός. Ο πατήρ Ιάκωβος, ο Άγιος Ιάκωβος, ο οποίος εγώ χαίρομαι διπλά, γιατί ήταν ο άνθρωπος που με πολιτογράφησε στον ουρανό, με βάφτισε δηλαδή. Ήταν ο νονός μου. Και επειδή με πολιτογράφησε, έχω γίνει και λίγο, Γιάννη εδώ που τα λέμε, λίγο εκβιαστής απέναντι στον Όσιο Ιάκωβο. Τι του λέω? Είσαι υποχρεωμένος, λέω, να φροντίσεις για το μέλλον μου. Και να με βάλεις και μέσα. Αφού με πολιτογράφησες στον Παράδεισο, να φροντίσεις να μην μου δώσει, λέω, ο Χριστός μας μεγάλη κλωτσιά και βγω έξω από το γήπεδο, γιατί για κλωτσιές είμαι, αλλά να μην βάλει τόση δύναμη, να βάλει λιγότερη και να κάτσω σε μια γωνιά του Παραδείσου. Γιατί αυτός που ζει με τον Χριστό ζει στον Παράδεισο, ζει στην ευτυχία. Δεν μπορείτε να φανταστείτε. Δεν μπορείτε να φανταστείτε. Και επειδή τυχαίνει να μας βλέπουν πολλές φορές και ηλικιωμένοι άνθρωποι, το τελευταίο το κράτησα έτσι για τα γεράματα. Μιλάει για τα γεράματα. Και ειδικά αυτές τις μέρες, πολλοί. Α, από εδώ, από το γραμμέ. Ναι. Πολλοί άνθρωποι ζουν τη μοναξιά και είναι σε προχωρημένη ηλικία, σε μεγάλη ηλικία. Τι είναι τα γεράματα, ρωτάει ο κύριος Αραμπατζής, ο Γιάννης, ο φίλος μου ο Γιάννης. Είναι μια ευχή που όταν εκπληρώνεται γίνεται κατάρα. Και εξηγώ. Όλοι μας ευχόμαστε στους νέους να ζήσουν και να γεράσουν, να γίνουν σαν τα ψηλά βουνιά. Όταν όμως έλθουν τα γεράματα, νοσταλγούμε τα νιάτα μας. Όλοι βρίζουν τα γεράματα. Οχ και βαχ και ουχ, έτσι δεν γίνει στα γεράματα? Και όταν λέω όλοι, εννοώ όλοι οι γέροι. Γιατί? Τα γεράματα είναι δώρο. Όταν γεράσεις, είναι σαν να έχεις ανεβεί στην υψηλότερη κορυφή και από εκεί αγναντεύεις ολοκάθαρα τη ζωή που πέρασε. Έτσι μπορείς να διακρίνεις και τα καλά, αλλά και τα κακά. Ναι. Το λέει στους ψαλμούς ο Δαβίδ πολύ ωραία. Λέει, επειδή μιλάμε σήμερα για τα πάθη, τι λέει ο Δαβίδ? Νομίζω στον 46, αν δεν κάνω λάθος, ψαλμό, λέει ότι μετά τα 80 ο άνθρωπος, λέει μέχρι τα 80, είναι, λέει, καλά, είναι δυναστεία. Όχι, είναι καλά τα χρόνια. Μετά τα 80 είναι δυναστεία. Γιατί? Πώς το εξηγεί? Τα πάθη σταματάνε πλέον. Τα ένστικτα δεν δουλεύουν τόσο πολύ. Και ο Θεός τότε, για να τον θυμάσαι σε αυτή την ηλικία, τι σου δίνει? Σου παρέχει δοκιμασίες. Mm-hmm. Σου δίνει ένα πόνο και να λες, αχ Θεέ μου, πονάει το ποδαράκι μου. Έλα, και να έχεις αυτή τη συχνή επικοινωνία. Mm-hmm. Λέει ο Μωυσής, είναι ζηλότυπος ο Θεός. Θέλει αποκλειστικά να απευθυνόμαστε σε αυτόν. Να τον, γιατί μας αγαπάει. Από αγάπη το κάνει. Λοιπόν, όσοι έχετε πόνο στα γεράματα και πονάτε, απευθυνθείτε στο Θεό συνέχεια. Εάν επικοινωνείτε μέρα νύχτα με το Θεό, δεν θα έχετε κανένα πόνο. Σας το υπογράφω. Εάν επικοινωνείτε από το πρωί μέχρι το βράδυ, ηλικιωμένοι με το Θεό, κάντε το σταυρό σας και όλο το μυαλό σας, όλη η σκέψη σας, όλος ο νου σας είναι κοντά στο Θεό, κοντά στο Χριστό μας, κοντά στην Παναγία μας, στους Αγίους μας, να ξέρετε, όχι μόνο θα γιατρέψει τα σώματά σας, θα πετάτε και θα τρέχετε και μαραθώνιο. Και ας έχετε, και δεν θα έχετε κανένα πρόβλημα. Εγώ το πιστεύω. Γιατί τα δίνει? Δίνει τις τελευταίες δοκιμασίες ο Θεός για να σας δώσει το στεφάνι της ζωής. Όσοι γεράσατε θα το πάρετε σε μεγάλη ηλικία για το στεφάνι της ζωής. Γι' αυτό ας μην ξεχνάμε τα μυστήρια της Εκκλησίας μας, να μην ξεχνάμε να είμαστε κοντά στην Εκκλησία, να είμαστε κοντά στο Χριστό, γιατί εκεί βρίσκονται οι λύσεις όλων των προβλημάτων. Θα ήθελα, Γιάννη, τον επίλογο να τον κάνεις εσύ, τι θα ήθελες να πεις έτσι προς τους τηλεθεατές. Το πρωί βγαίνεις από το σπίτι, να πας στη δουλειά, να πας οπουδήποτε και είσαι μόνος. Άμα κάνεις αυτό το πράγμα,
αμέσως νιώθεις παρέα. Παρέα. Βγήκες, κάνεις το σταυρό σου πρωί-πρωί. Αυτομάτως νομίζω ότι κάτι ενίσχυση έχεις πάρει. Δεν είσαι μόνος σου πλέον. Δοκιμάστε το. Δοκιμάστε το αυτό. Και με αυτό θα κλείσουμε. Είναι η πρώτη εκπομπή. Με αυτή εγκαινιάζουμε έναν κύκλο εκπομπών μέσα από το φιλόξενη συχνότητα της Οδύσσιας TV. Ένα κανάλι που είπα στηρίζεται στην ανιδιοτέλεια των ανθρώπων που το έχουν χτίσει και θα δείτε ότι σε πολύ λίγο διάστημα, κρατήστε το αυτό, θα πετάξει στην κυριολεξία. Να είστε όλοι καλά. Χαίρετε.